Γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα από σήμερα και θα μιλήσουμε για μια ράτσα γαλοπούλας, την οποία ράτσα την έχω τουλάχιστον 4 χρόνια και μέχρι τώρα δεν ήξερα ότι είναι ράτσα, λόγω κλασικά της αμάθειας που υπάρχει στην Ελλάδα. Όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για αυτά εδώ τα πουλιά. Επάνω είναι και η θηλυκιά η μεγαλύτερη που την έχω τώρα 4 χρόνια. Είναι 5 ετών αυτή τώρα σε ηλικία. Φέτος θα κλείσει 4 χρόνια που την έχω εγώ. Αλλά 5 χρονών έχει κλείσει κάπου την άνοιξη. Γιατί εγώ την πήρα νεαρή γαλοπούλα όταν ήταν περίπου 5-6 μηνών. Οπότε τώρα έχει ήδη γίνει 5 ετών. Άρα αυτή έχει πετάξει επάνω από σέτο, οπότε θα βλέπουμε μόνο αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτά τα πουλιά, ως γνωστόν, τα ξέρετε στο κανάλι μου ως ψάρες. Τουλάχιστον τα θηλυκά που έχουν πιο έντονα και χαρακτηριστικά τα σταχτιά χρώματα. Στην Ελλάδα αυτό το χρώμα το προφέρουν ως ψάρα, επειδή έχει αυτό το μεταλλικό του ψαριού. Τουλάχιστον έχει μια ονομασία από όσο ξέρω σε όλη την Ελλάδα, οπότε δεν είναι αχταρμάς. Με τα σερνικά, όπως ανακάλυψα, καμιά φορά να βγαίνουν τελικά σε τέτοιο χρώμα, λίγο διαφορετικό, αλλά είναι στην ίδια κατηγορία. Όπως είδατε και από τον τίτλο λοιπόν του βίντεο, η ράτσα αυτή λέγεται Narragansett, που προέρχεται από τον ισθμό του Narragansett της Αμερικής. Αυτό το πουλί λοιπόν πρόκειται για ράτσα, στο εξωτερικό εκτρέφεται επίσημα, κανονικά, είναι σύλληψη με τις ράτσες και υπάρχει κανονική εκτροφή. Πρόκειται για το αποτέλεσμα διασταύρωσης αγριόγαλου και κλασικού εξημερωμένου γαλιού. Με λίγα λόγια, διασταύρωσαν τον αγριόγαλο με την εξημερωμένη έκδοσή του. Δεν ξέρω που αποσκοπούσε αυτό. Πάντως, στο χρώμα του πουλιού βγήκε μια χαρά, μπορώ να πω, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Τώρα δυστυχώς είναι σε αλλαγή τα πουλιά, οπότε είναι λίγο θολά τα χρώματά τους. Αλλά και πάλι, ξέρετε πολύ καλά πως μοιάζει η γαλοπούλα αυτή από τα βίντεό μου. Λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό το πουλί για κάποιο λόγο δεν έχει εισαχθεί ποτέ ως ράτσα. Πιθανότατα να είχαν εισαχθεί μερικά μεμονωμένα άτομα, με αποτέλεσμα πλέον στο εμπόριο να γεννιούνται τυχαία τέτοιες γαλοπούλες Narragansett. Δηλαδή, όλες οι γαλοπούλες στην Ελλάδα που έχουν το χρώμα της Narragansett είναι αποτελέσματα τυχαίας μετάλλαξης από πουλιά που κρατάνε μέσα τους δυνατά τα γονίδια του αγριόγαλου. Και σε αυτές τις τυχαίες μεταλλάξεις, δυστυχώς το ασερνικό άτομο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια δεν έχω δει ποτέ σε εκτροφέα ασερνικό τέτοιο πουλί. Όλοι όσοι φέρουν την περίοδο του φθινοπόρου κυρίως, ό,τι γαλοπούλες φέρουν και είναι χρώματος Narragansett, είναι όλα θηλυκά, ποτέ ασερνικό. Λένε πολύ σπάνια βγαίνει. Και αυτό είναι αλήθεια, όταν δεν εκτρέφεις από ό,τι φαίνεται αυτή τη ράτσα σκόπιμα, δηλαδή ασερνικό με θηλυκό, το να βγει τυχαία η μετάλλαξη πάνω στο ασερνικό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και το ασερνικό που έχω εγώ, όπως βλέπετε, κάνετε σύγκριση με τη θηλυκιά, είναι κάποια άλλη παραλλαγή του Narragansett χρώματος. Είναι λίγο πιο κοντινό στον αγριόγαλο. Το χρώμα του θυμίζει λίγο πιο πολύ τον αγριόγαλο, αλλά έχει και επιρροή του κλασικού Narragansett. Αυτά, όπως είπα, είναι διασταύρωση λοιπόν αγριόγαλου και ξημερωμένου γάλου. Μάλλον αποσκοπούσαν σε μια ήμερη γαλοπούλα, αλλά να μην είναι τόσο εκφυλισμένη όσο είναι ο κλασικός ήμερος γάλος, γιατί ο ήμερος γάλος, ο κλασικός, έχει ξεφύγει λίγο, οπότε δεν έχει τα χαρακτηριστικά του άγριου. Αυτά τα πουλιά όμως έχουν τα χαρακτηριστικά του αγριόγαλου. Είναι πιο μικρόσωμα, με καλύτερα ένσυκτα επιβίωσης και ανατροφής παιδιών. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι πλήρως ενήλικο ασερνικό. Και τα πλήρως ενήλικα ασερνικά φτάνουν περίπου τα 12 κιλά, με τα θηλυκά να φτάνουν περίπου τα 6 κιλά. Με λίγα λόγια, όσα κιλά φτάνει και ένας κανονικός αγριόγαλος. Οπότε τεχνικός του Narragansett είναι μια παραλλαγή του αγριόγαλου. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω αγριόγαλους μορφικά, αλλά μόνο στο μορφικό. Στον όγκο είναι πιο πολύ όπως ο κλασικός εξημερωμένος γάλος. Λίγο υπερτροφικά δηλαδή και παραπάνω από το κλασικό κιλό του αγριόγαλου. Ενώ τα Narragansett είναι διατηρημένα. Να, αυτός ο γάλος, όπως είπα, είναι ενός έτους. Βλέπετε την κορμοστασιά του πως είναι. Πολύ λεπτά πόδια, λεπτό σώμα, αεροδυναμικό, γιατί αυτή η ράτσα μπορεί να πετάει πολύ καλά, άμα είναι δηλαδή ελεύθερη και γυμνάζεται. Εγώ τα έχω βέβαια εσόκλειση αυτά,
γιατί είναι συλλεκτικά. Και τώρα που έμαθα και ότι είναι πρακτικός αγριόγαλη, εννοείται πως θα τα έχω κλειστά, γιατί τα ενστικτά τους ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα ξυπνήσουν. Να, η μεγάλη θηλυκιά αναραγκάντσι που έχω, κάθε χρόνο πριν την βάλω σε όκληση, πριν δηλαδή φτιάξω καλή περίφραξη με την έχω κάπου σίγουρη, κάθε χρόνο την άνοιξη πέταγε και πήγαινε και για ένα αυγά στα χωράφια. Εντάξει, δεν με ένοιαζε που έχανα αυγά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα βγάζε κάτι σπουδαίο. Αυτή η γαλοπούλα μου βγάζε πιο πολύ μορφικά αγριόγαλα. Αλλά υπήρχε κίνδυνος για την ίδια, να της επιτεθεί κάποιο άγριο σκυλί ή κάποιο άλλο άγριο πλάσμα και να τη φάει, και είναι και σπάνια αυτά. Τέλος πάντων, τώρα τα έχω κλειστά όλα τα Narragansett, μιας που είναι και από τις αγαπημένες μου ράτσες. Το μάθαμε και αυτό λοιπόν, με πολλά χρόνια διαφορά βέβαια, ότι είναι ράτσα αυτά. Κρατάνε από ράτσα και μάλιστα πρακτικώς δεν είναι απλώς ράτσα, είναι μια παραλλαγή του αγριόγαλου, που είναι επίσης ένα πολύ αγαπημένο μου κτηνό, ο αγριόγαλος ο κλασικός, που ζει στη φύση. Βέβαια, όταν πήρα την πρώτη μου Narragansett θηλυκιά, δεν ήξερα ότι είναι ράτσα εννοείται. Στην Ελλάδα, όπως είπα, αυτό το πουλί δεν έχει ξαχθεί ποτέ επίσημα με τη μορφή της ράτσας, οπότε δεν υπάρχει εκτροφή. Εμένα μου είπαν απλώς πως είναι μια τυχαία μετάλλαξη. Είχα κάνει έρευνα βέβαια, εφόσον βέβαια δεν ήξερα και το όνομα του πουλιού, προσπαθούσα τυχαία μήπως με διάφορες αναζητήσεις βγάλω ένα πόρισμα, δεν έβγαλα. Οπότε είχα μείνει στο πόρισμα πως όντως πρόκειται μάλλον για μια τυχαία μετάλλαξη. Το ότι είναι ένα Narragansett, αυτό μου το είπε ένας φαν του καναλιού σε ένα βίντεο πρόσφατο, μου έγραψε είναι ράτσας Narragansett. Δεν το είχα ξανακούσει εγώ ποτέ με αυτό το όνομα, το ψάξα και τι να δω μπροστά μου, αυτό που στην Ελλάδα το προφέρουν ως ψάρα και ως τυχαία και καλά σπάνια μετάλλαξη. Που τελικά δεν είναι πρακτικό σπάνια μετάλλαξη, τουλάχιστον άμα εκτρέφεται κανονικά, βασιλικά με φιλικά του ίδιου είδους, είναι μια κανονική ράτσα. Δεν είναι τόσο γνωστή βέβαια όσο οι πιο κλασικές ράτσες, τα καφέ, τα σταχτιά, τα σπρώμαυρα. Αντάξει, είναι μια ράτσα κι αυτό. Στην Ελλάδα όμως βέβαια υπάρχει δυστυχώς μόνο στη μορφή συλλεκτικών πουλιών, να το πω έτσι. Στην Ελλάδα δηλαδή έχει ας πούμε συλλεκτική αξία για κάποιον που θέλει κάτι τέτοιο, γιατί είναι τυχαία μετάλλαξη όπως είπα. Δηλαδή εγώ τώρα έχω ασφαλνικά και θηλυκά Narragansett. Είναι βέβαια συγγενικά όλα τους, αιμομυκτικά. Αλλά άμα πάρω φέτος π.χ. μια θηλυκιά Narragansett, που δεν θα έχει σχέση με αυτά εννοείται, και τη ζευγαρώσω επιλεκτικά με τον γάλο μου, πρακτικώς θα έχω την εκτροφή μιας συλλεκτικότατης γαλοπούλας. Μιας συλλεκτικής αγριογαλοπούλας, γιατί είναι αγριόγαλος πρακτικώς. Απλώς πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αμερικής εκείνης, του Narragansett. Βέβαια αυτό το χρώμα το έχω ξανασυναντήσει τυχαία, με σε ομάδες στο Facebook, έχω δει κάμια φορά και ασθενικά που έχουν το ίδιο χρώμα. Από ό,τι φαίνεται το ασθενικό όταν είναι τυχαία η μετάλλαξή του, γιατί στην Ελλάδα όπως είπα δεν υπάρχει γνήσια εκτροφή, βγαίνουν σε αυτή την απόχρωση. Οπότε τεχνικώς το τυχαίο Narragansett, το ασθενικό, να το πούμε τυχαίο, που δημιουργείται τυχαία από κάποια μετάλλαξη επειδή κρατάει το γονιδιό του, βγαίνει σε μια διαφορετική, ας το πούμε, απόχρωση. Αλλά εντάξει, και τα γνήσια Narragansett, τα ασθενικά έχουν αυτή την τάση να βγαίνουν λίγο διαφορετικότερα καμιά φορά από τα φιλικά. Είναι μάλλον ο δημορφισμός ανάμεσα στο ασθενικό και το φιλικό του είδους, τι να πω, δεν υπάρχει κάποια λεξίγηση, αλλά εντάξει, το ίδιο είναι, στο ίδιο τσουβάλι μπαίνουν, είναι η ίδια ράτσα είναι. Οπότε τεχνικώς, αν κάποιος έχει ζευγάρι από αυτά, είναι τυχαία, γιατί στην Ελλάδα αυτά τα πουλιά είναι στη ζώνη του συλλεκτικού, για κάποιον που δηλαδή ενδιαφέρεται να έχει συλλεκτικά γαλιά, δηλαδή π.χ. έστω ένα ζευγάρι από την κάθε ράτσα. Εγώ είμαι αρκετά τυχαίος και μου γεννήθηκε πέρυσι αυτός ο Γάλλος, που τα ασθενικά είναι πολύ σπάνια, όπως είπα και πριν πολλές φορές. Δεν ξέρω γιατί είναι σπάνιο αυτό. Το γονίδιο αυτό δυστυχώς το χρωματικό συνδυάζεται κατά κανόνα μόνο με θηλυκά όταν μιλάμε για τυχαία μετάλλαξη. Αυτό κάνει με λίγα λόγια την γνήσια εκτροφή αυτού του είδους στην Ελλάδα σπάνια. Δηλαδή από τύχη πρέπει να βρεις ή έστω να σου γεννηθεί ένα τέτοιο ασθενικό Narragansett. Εγώ ευτυχώς έχω ασθενικό. Αν πάρω και μια θηλυκιά φέτος, γιατί όπως είπα τα φιλικά που έχω είναι συγγενικά, αυτή καταρχήν είναι η πρώτη μου Narragansett, οπότε άνετα μπορεί να είναι η γιαγιά του ή και μάνα του, δεν ξέρω. Το νεαρό θηλυκό δίπλα του είναι από την ίδια γένα πέρυσι, είναι αδερφή του, οπότε εντάξει είναι μομιξίες. Και αν θέλω να κάνω ας πούμε κάποια περίοδο μια μικρή εκτροφή από Narragansett, θα πρέπει να πάρω εννοείται μια γνήσια θηλυκιά με καθαρό αίμα, να μην έχει σχέση συγγένειας με λίγα λόγια, να το αίμα της άσχετο από αυτού νου. Οπότε
Εφόσον εμένα μου αρέσει η συλλογή ιδιαίτερων πτηνών και ειδικά γαλοπούλας, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου είδη η γαλοπούλα, από τα αγαπημένα μου φασιανόμορφα, μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στην λίστα του τυχερού, γιατί απέκτησα ένα συλλεκτικότατο κομμάτι. Το ασυλλενικό Narragansett στα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι σπάνιο και συλλεκτικό. Όπως είπα, σκέφτομαι μήπως πάρω μια θηλυκή ακόμα για πάνω ενδεχόμενο, οπότε θέλω να κάνω μια εκτροφή από αυτά. Βέβαια δεν το σκέφτομαι πολύ βαθιά τώρα, γιατί θα να τακτοποιήσω λίγο τους αριθμούς των γαλόπουλων που έχω. Έχω πολλές σκηνές γαλοπούλες, τον κλασικό ήμερο γάλο που είναι απλώς μαύρο και με λίγο άσπρο. Δεν θέλω να έχω από αυτά, θέλω να κρατήσω πολύ λίγα γαλιά και συλλεκτικά, μέσα σε αυτά και τα Narragansett. Δηλαδή από του χρόνου και μετά θέλω να έχω ένα πλάνο στο οποίο θα έχω μόνο συλλεκτικές γαλοπούλες. Χρώματα και ράτσες μόνο, τα οποία θα διασταυρώνω όποτε θέλω προκειμένου να δοκιμάζω νέες αποχρώσεις. Οπότε και θηλυκά Narragansett να πάρω φέτος διαφορετική, δεν ξέρω αν θα κάνω εκτροφή του χρόνου, απλώς θα την έχω σαν καβάτσα, να το πω έτσι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ευχαριστούμε το φαν που μας έγραψε το όνομα της ράτσας, γιατί ακόμα θα ζούσα στο σκοτάδι και θα νόμιζα πως αυτά τα πουλιά είναι απλώς μια εντελώς τυχαία σπάνια μετάλλαξη και θα είχα μείνει και με την ελληνική ονομασία. Που εντάξει, μπορώ να πω πως για ελληνική ονομασία δεν είναι και το χειρότερο κανένα που έχω συναντήσει. Ψάρες τα λένε, επειδή έχουν αυτό το ψαρί, να το πω έτσι, μεταλλικό ασημή χρώμα, κυρίως τα θηλυκά, όπως είπα, είναι τα πιο συνηθισμένα. Και τουλάχιστον από όσο έχω καταλάβει, στην Ελλάδα τα λένε ψάρες παντού. Οπότε δεν είναι ένα όνομα χταρμάς πάλι καλά. Αλλά τώρα που ξέρουμε ότι αυτά τα πουλιά είναι ρατσοειδείς και έχουν όνομα, θα τα λέμε Narragansett όπως είναι. Είναι πουλιά με λίγα λόγια σπάνια, ειδικά τα ελληνικά πουλιά, διότι είναι πουλιά τα οποία κρατάνε μέσα τους πολύ δυνατό το γονίδιο του γνήσιου αγριόγαλου του Αμερικάνικου. Και μιλάμε για ένα πουλί που έχει ξημερωθεί πάρα πολλά χρόνια γαλοπούλα, οπότε το να γεννηθεί ένα τέτοιο πουλί είναι σπάνιο. Γιατί όπως είπα, το Narragansett είναι ένας αγριόγαλος, απλώς έχει διαφορετικό χρώμα, δεν αλλάζει κάτι άλλο, έχει μέσα του το αίμα του αγριόγαλου. Οπότε το ελληνικό Narragansett, αν μπορώ να το χαρακτηρίσουμε έτσι, γιατί εντάξει το ελληνικό, εφόσον δεν εκτρέφεται επίσημα, είναι ας πούμε υποείδος του Narragansett. Βγαίνει τυχαία και αν το διασταυρώσεις μεταξύ του, έχεις ας πούμε μια υποκατηγορία, ένα υποείδος του γνήσιου Narragansett πιθανότητα. Δεν ξέρω, δηλαδή ο γονιδιακός δεν είναι όπως είναι το γνήσιο Narragansett. Σίγουρα διαφέρει από το DNA του, έχει μέσα και από άλλα, αλλά είναι ένα υποείδος του Narragansett, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι μη πω και ολόιδο τουλάχιστον σε πολλά πράγματα. Να ας πούμε, ο Γάλλος είναι ίδιος αγριόγαλος στο σώμα του. Απλώς έχει το χρώμα του Narragansett αγριόγαλου. Ένα ευχαριστώ στο φαν για ακόμα μια φορά που μου είπε επιτέλους το είδος. Τώρα δεν ζω στο σκοτάδι. Ξέρω ότι αυτά που έχω είναι μια ράτσα τέλος πάντων και είναι και από τα αγαπημένα μου συμπτωματικά. Οπότε τόσα χρόνια είχα μια ράτσα γαλοπούλα, την Narragansett, την πρωτότυπη τη θηλυκιά, και πέρυσι μου γεννήθηκαν και αυτά τα δύο πουλιά που βλέπετε τώρα στο φόντο σας. Μαγική ράτσα λοιπόν, από τις αγαπημένες μου, και κάποια στιγμή θα κάνω και κάποια μικρή εκτροφή από αυτά έτσι για να έχω, γιατί όπως είπα, στην Ελλάδα το Narragansett είναι δυσέβρετο και μιλάω πάντα για το ασυρνικό, η θηλυκιά είναι εύκολο να βρεις. Εκεί στα πανηγύρια και στην αγορά, την περίοδο του φθινοπόρου φέρνουν πολλές γαλοπούλες δυστυχώς για το γελίο έθιμο μαζικής φαγής γαλοπούλας για τα γελία Χριστούγεννα. Όμως μέσα σε αυτά τα φορτηγά ή σε πλέγματα, εντάξει όλα τα φορτηγά δεν είναι και πολύ έμπιστα, εγώ ας πούμε δεν παίρνω από φορτηγό, τόσο και αν ξέρω ότι είναι φορτηγό που το διαχειρίζεται εκτροφέα, δηλαδή δεν πηγαίνω σε διάφορους ας πούμε τσιγκάνους ή γύφτους που πουλάνε πουλιά εννοείται, πάντα πηγαίνω σε ατόμα που ξέρω ότι έχουν εκτροφεία. Τη γνήσια, την πρωτότυπη Narragansett που έχω, ας πούμε, την έχω πάρει από εκτροφέα που ξέρω ότι εκτρέφει πουλιά και είναι έμπιστος και κανονικός άνθρωπος. Απλώς έχει ένα φορτηγό μεταφοράς για να μεταφέρει τα πουλιά του όταν είναι ειδική περίπτωση. Δεν βγαίνει δηλαδή στους δρόμους συνέχεια αυτός, σαν μαϊμού. Πολλές φορές στα πανηγύρια βέβαια φέρνουν οι εκτροφείς οι επίσημοι και οι σωστοί μεγάλα πλέγματα περιφράξεις σε χωράφια και βάζουν μέσα πολλά πτηνά. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτές τις περιφράξεις, άμα δείτε, μπορεί να πετύχετε κανένα δύο Narragansett στον καθένα. Συνολικά όλη αυτή την περίοδο δηλαδή που κρατάει ένα πανηγύρι ή η περίοδος που φέρνουν γαλιά το φθινόπωρο, μπορεί να πετύχετε και καμιά δεκάδα Narragansett, αλλά όλα θηλυκά.
Οπότε το να πετύχει τα Σερνικό Ναραγκάνσετ είναι, τι να πω, jackpot. Εγώ το πέτυχα από η γέννα δικιά μου. Τόσα χρόνια, ας πούμε, που πηγαίνω στον Επιτροφέα κάθε φθινόπωρο που εμφανίζεται στην περιοχή μου, δεν έχω δει ασερνικό. Όλο θηλυκές. Και όπως μου έχει πει ο είδος, δεν βγαίνουν ασερνικά. Είναι μια σπάνια μετάλλαξη. Πού είναι μια σπάνια μετάλλαξη το ελληνικό Ναραγκάνσετ? Στην Ελλάδα το Ναραγκάνσετ είναι απλώς μια δυσέβρετη ράτσα. Και νιώθω πολύ τυχερός που έχω ένα ασερνικό και μπορώ να κάνω όποτε θέλω μια εκτροφή από αυτά. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Μάθαμε για την Ναραγκάνσετ, μια μαγική γαλοπούλα. Πρακτικός ένας μαγικός αγριόγαλος είναι, που έχει και πιο ωραίο χρώμα, να το πω την αλήθεια, από το γνήσιο αγριόγαλο. Και αυτό ήταν το μαγικό βίντεο με τις μαγικές γαλοπούλες Ναραγκάνσετ. Και τα λέμε στο επόμενο. Αντίο.